Λοιπόν, μετά το σεισμό που έγινε σήμερα, καταλαβαίνουμε πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη κάποιου σχεδίου ενεργειών και πόσο σημαντικό είναι η πόλη μας, η χώρα μας να είναι έτοιμη σε τέτοια συμβάντα. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με μια παρατήρηση, βλέποντας ότι η εισηγητής του θέματος αυτού είναι η Εκτελεστική Επιτροπή. Διαβάζοντας το απόσπασμα τα πρακτικά της με αριθμό 70, βλέπω ότι παρόντα μέλη ήταν Ιωάννης Μπουτάρης, Άννα Αγγελίδου, Σπύρος Πέγκας. Στους απόντες είναι ο κύριος Σπύρος Πέγκας. Ήσασταν ή δεν ήσασταν, κύριε Πέγκα? Η ειδική πρόσκληση του Προέδρου παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας, η κυρία Κουταλιανού, η κυρία Σωτηρίου, ο κύριος Μακρύς, ο κύριος Δελιγιάννης και ο κύριος Μακρύς. Φαίνεται ότι ο κύριος Μακρύς, φεύγοντας με τη μία του ιδιότητα, άδειασε μια θέση, οπότε θα μπορέσει να είναι και ο κύριος Κωνσταντινίδης, ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου. Εν πάση περιπτώσει, να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε όλα αυτά, διότι νομίζω ότι αγγίζουν τα όρια για κάποιον που τα διαβάζει, να μην πω τι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς καλούμαστε, κύριοι, όχι να ψηφίσουμε ένα σχέδιο ενεργειών. Είναι ατυχής αυτός ο τίτλος που δίνεται στο θέμα. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιούμε ουσιαστικά ένα κανονισμό. Τον Νοέμβριο του 2016, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει στείλει ένα υπόδειγμα κανονισμού λειτουργίας. Λοιπόν, με βάση αυτό το υπόδειγμα κανονισμού λειτουργίας, καλούνται οι συντονιστικές επιτροπές, τα συντονιστικά τοπικά όργανα, στο όπως λέγονται πολιτικής προστασίας, να προχωρήσουν σε αυτούς τους κανονισμούς. Και με βάση αυτά, έχω να καταθέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εδώ πέρα... Παρακαλώ. Ότι κάτι αντίστοιχο, δηλαδή ουσιαστικά κανονισμό λειτουργίας, έχουν συστήσει ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Λαβρεωτικής, ο Δήμος Δράμας, ο Δήμος Καβάλας. Νομίζω ότι η διοίκηση έχει έτσι μια τάση στο να, να διαμορφώνει σχέδια ενεργειών, όταν αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί δεν είναι ένα σχέδιο ενεργειών. Είχαμε πει και σε προηγούμενη συζήτηση ποιοι είναι οι αρμόδιοι να το κάνουν αυτό, ποιοι έχουν την εμπειρία. Ουσιαστικά εδώ έχουμε έναν κανονισμό λειτουργίας με τους αρμόδιους υπαλλήλους, με την πολιτική παρουσία των αντιδημάρχων, των προϊσταμένων τους, οι οποίοι είναι στην πολιτική προστασία αυτή τη στιγμή, και με βάση τους χώρους που θα έχουν διαπιστωθεί και με την υποστήριξη όλων των υπολείπων θα προχωρήσουμε σε αυτόν τον κανονισμό λειτουργίας όσον αφορά τα σχέδια ενεργειών. Ανήκουν σε άλλους και νομίζω ότι για αυτό το λόγο δεν θα χρειαστούμε και την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, για την οποία είχαμε μιλήσει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.